Ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δυστυχώς εμπλέκονται πάρα πολλοί επιστημονικοί παράγοντες, και εκεί που είναι, θα λέγαμε, η ντροπή σε όλο αυτό είναι ότι η επιστήμη πλέον δίνει τα όπλα εκεί που χρειάζονται εκατέρωθεν των κατευθύνσεων. Έτσι δεν λέω ότι μπορεί να είναι μόνο προς μία κατεύθυνση, ώστε να περνάνε μηνύματα στον κόσμο, χειραγώγηση ουσιαστικά κάποιων πραγμάτων. Υπάρχει μία τεράστια ροή χρήματος, άνθρωποι πλουτίζουν και από αυτό το πλούτο, βέβαια, αν θα δείτε, οι άνθρωποι που γράφουν περί όλων αυτών και οι οργανισμοί οι οποίοι πρεσβεύουν όλα αυτά, είναι οργανισμοί οι οποίοι μας δείχνουν με το δάχτυλό τους εκείνα τα οποία πράττουμε εμείς ως κοινωνίες, ως άνθρωποι, μέσα σε ένα πλαίσιο ανταγωνιστικό, καλύτερης ποιοτικότερης ζωής, έθνη που προσπαθούν, κοινωνίες τεράστιο, κράτη ολόκληρα προσπαθούν να επιβιώσουν όταν κάποια άλλα θέλουν να τους βυθίσουν στο σκοτάδι. Υπάρχει δηλαδή ένας τεράστιος αγώνας, και ξέρετε, όπως σας είπα, αυτοί που τα λένε και δείχνουν το δάχτυλο είναι που ηγούνται τεράστιων οργανισμών, με τεράστιους μισθούς, ζώντας υπέροχα τη ζωή τους και ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο, παράγοντας όλα εκείνα τα αέρια τα οποία κατηγορούν ότι έχουν προκαλέσει, και εν μέρη δεν έχουν άδικο, όλοι μαζί συμβάλλουμε σε όλο αυτό. Όταν όμως αυτοί πλουτίζουν και αντί για να δείχνουν με τη σεμνότητά τους, να δείχνουν το δρόμο και στους υπόλοιπους, έρχονται και επιβάλλουν τους κανόνες, είτε μέσα από τις όπως λέμε, όταν γίνονται τα συνέδρια ή τα συμβούλια περί των αλλαγών που πρέπει να προκύψουν, λένε την άποψή τους, η οποία δεν αφορά τους εαυτούς τους, έτσι, αφορά τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο βαρύ. Υπάρχει όμως και από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι αρνούνται να καταλάβουν ότι, ξέρετε κάτι, μέσα από τις φυσικές τους δράσεις, ακόμα και οι αγρότες του νησιού μας, να το πάρω έτσι, από τον απλό πολίτη που δεν τον κατηγορώ γιατί δεν του έδειξε κανένας, έτσι, απλά τον κατηγορούν και του βάζουν τους πράσινους φόρους και το πληρώνει, και βλέπουμε να υπάρχουν και παγκόσμιες αντιδράσεις πάνω σε αυτό, αν θέλετε θα το δούμε. Ακόμα σας λέω και ο αγρότης, ο δικός μας αγρότης, δεν επιτρέπεται, για παράδειγμα, να καίει τα ξύλα ή τα κλαδιά των δέντρων τα οποία κλαδεύει και τα καίει στο χωράφι του, πέραν των κινδύνων μπορεί να προκληθούν είτε για τις πυρκαγιές είτε όλα αυτά, και η μία ύλη η οποία ουσιαστικά είναι το λείπασμα της γης, το παρήγαγε και έπρεπε να το γυρίσει και όχι να το απελευθερώσει μέσα στην ατμόσφαιρα μέσα από μια διαδικασία καύσης. Παρόλα αυτά το κάνουμε το λάθος, ή στην κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων, ή με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα τρόφιμα, έτσι, όπου έχουμε ένα εισαγόγιμο φτηνό προϊόν γιατί εξυπηρετούμε ανάγκες τουρισμού που θέλουμε να κάνουμε φτηνό το προϊόν, ενώ το ντόπιο, το δικό σου προϊόν το παράγεις και μετά το πας στη χωματερή. Όλα αυτά είναι τεραστίων διαστάσεων προβλήματα τα οποία δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Θα πρέπει προφανώς εκατέρωθεν των πλευρών να έχουμε μία άποψη η οποία θα κρατάει και μια ισορροπία, επιστημονική ισορροπία, η οποία δεν θα είναι χρηματοδοτούμενη. Διότι το χρήμα ρέει αφιδώς προς όλους εκείνοι οι οποίοι φέρουν την καταστροφολογία. Και δεν θα μου πείτε για κανένα ο οποίος ήρθε να σας μιλήσει με το καλό για το ότι πρέπει να είμαστε φιλοπεριβαλλοντιστές, πρέπει όχι μόνο να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, αυτό που λέω εγώ είναι συνειδητοποιημένοι. Ο ευαισθητοποιημένος, ξέρετε, βγαίνει σήμερα, είναι ωραία ντυμένος, λέει το λόγο του και την άλλη μέρα φεύγει και πηγαίνει και είναι ο άνθρωπος της κατανάλωσης. Έτσι έχω δει ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει εδώ, ξένοι μάλιστα, μας δείχνουν το δάχτυλο, όπως σας είπα, σε διαλέξεις από οργανισμούς, από ευρωπαϊκούς, από Αμερική που έρχονται, μας δείχνουν το δάχτυλο ότι καταστρέφουμε, κάνουμε, και στη συνέχεια φεύγουν με ένα υπερπολιτελείας αυτοκίνητο γιατί είναι προσκεκλημένοι, πηγαίνουν σε ένα ξενοδοχείο και βάζουν τον κλιματισμό για να νιώσουν δροσιά ή ζέστη, έχουν και εσωτερική πισίνα μέσα στο ξενοδοχείο τους γιατί τους το έχουν κάνει προσφορά, είναι μεγάλο στελέχη κτλ. Κατά τα άλλα, αυτοί δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμβάλλουν σε όλο αυτό. Ωραία. Παρά είναι όλοι άλλοι. Ωραία. Εγώ λοιπόν κρατώ αυτό που λέτε, διότι υπάρχει και εκείνος ο πανικός ο οποίος προκαλείται στους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ούτε από τη μία πλευρά,
ούτε από την άλλη πλευρά, που είμαστε και οι περισσότεροι, όταν ακούσω ότι το 2050 ή μέχρι το 2050 εμείς οι ίδιοι που έχουμε βάλει τα χέρια μας, τα δαχτυλάκια μας και έχουμε βγάλει τα μάτια μας, θα ζήσουμε τόσο ακραία φαινόμενα. Μιλάτε λοιπόν για εκείνους οι οποίοι προκαλούν από τη διαχείριση των νερών και των απορριμμάτων μέχρι την καύση των γεωργικών απολυμάτων, αυτό το απλό τι μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον, αλλά από την άλλη, που είναι και το πιο σοβαρό, μιλάτε για εκείνους οι οποίοι κατατοδοκούν για τα χρήματα και για πολιτικούς λόγους, ως φαίνεται αυτό το παιχνίδι το οποίο παίζεται παγκόσμια, με αυτή την έννοια το λέω, ότι εδώ προχωρούσε αυτές τις δηλώσεις. Μιλάτε παράλληλα για ισορροπία. Να παραμείνω σε αυτή την ισορροπία. Τι πρέπει να κρατήσω, τι πρέπει να προσέχω, διότι πάντα θα υπάρχει κάτι που σαν χρυσή λεξούλα εμένα θα με φοβίζει ή θα βρίσκεται αυτή η χρυσή λεξούλα. Τι είναι λοιπόν αυτό που θα πρέπει να κρατήσω για να έχω αυτή την περίφημη ισορροπία και τι μας προτείνετε, κύριε Λέκα, με όλο το σεβασμό και την εμπιστοσύνη που σας δείχνω με όλα αυτά τα χρόνια, ο καθένας που σας ακούει αυτή την ώρα, ιδιώτης μέσα από το γραφείο του, μέσα από το αυτοκίνητό του, ένας αγρότης, να κρατήσουμε και να έχουμε στο μυαλό μας πραγματικά για αυτό που λέτε ισορροπία, έτσι ώστε να ξέρουμε τι είναι αυτό που κάνουμε, να ξέρουμε τι είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Ναι, θα σας πω, εν πρώτης, όλη αυτή η κινδυνολογία περί του μέλλοντος, των καταστροφών, στην αύξηση της στάθμης των υδάτων στις θάλασσες, όσον αφορά αυτά τα καταστροφολογικά σενάρια περί ακρότητας των φαινομένων και τέτοια πράγματα. Αυτός ο πλανήτης έχει περάσει δεινά, θα λέγαμε, τα οποία είναι εκφύσεως προερχόμενα δεινά, μέσα από παράγοντες στους οποίους ακόμα η δικιά μας η επιστήμη, μαζί με τη γεωλογία, προσπαθεί να εξετάσει μέσα από παρελθοντικούς χρόνους, γιατί το παρελθόν μπορεί να σου δείξει και το μέλλον κατά κάποιο τρόπο, ή πρέπει να μάθεις το παρελθόν σου για να μπορείς να προβλέψεις το μέλλον. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα καταστροφολογικά σενάρια προέρχονται από υπολογιστές. Και εγώ διερωτώ με, γιατί ένας εξ αυτών των προγραμματιστών, των υπέροχων προγραμματιστών, δεν ασχολείται μπας και βγάλει κανένα φράγκο από το χρηματιστήριο ή αν πετύχει το λότο. Και πετυχαίνει τον καιρό μετά από 50 χρόνια κάτι το οποίο αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Οι φυσικές καταστροφές, οι οποίες ακούμε σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά συμβαίνουν και στον τόπο μας, μπορεί λίγο πιο περιορισμένα κτλ., είναι συνέπεια δύο πραγμάτων. Πρώτον, οι δυναμικές της λειτουργίας της φύσης που τις έκανε πάντα. Αυτό που βλέπουν τα σημερινά μας μάτια εμάς, με τα φαράγγια, με όπως έχουν διαμορφωθεί οι ακτές και όλα αυτά, είναι διεργασίες που έχουν ξεκινήσει αιώνες πριν και τα μάτια όλων αυτών που προηγήθηκαν ημών τα έχουν δει διαφορετικά. Δηλαδή, δεν σας ανησυχεί αυτό το οποίο ακούστηκε, γράφτηκε, ότι στη Γροιλανδία το 40% ενός μεγάλου πάγου, της έκτασης μεγάλων πάγων, ότι έχουν λιώσει μέσα σε 24 ώρες. Σαφώς και δεν θα πρέπει να με ανησυχεί, γιατί κάποτε δεν υπήρχαν τα μάτια των δορυφόρων για να το δουν κατά το παρελθόν αυτό το πράγμα, αλλά είμαι βέβαιος ότι αυτό έχει ξαναγίνει. Άρα λοιπόν, επειδή δεν καταγράφηκε στο παρελθόν, αλλά τώρα η φωτογραφία μου το αποδεικνύει γιατί έχω την τεχνολογία, δεν σημαίνει ότι δεν ξανάγει. Αρκεί να σας πω, γιατί ονομάζουμε τη Γροιλανδία, επειδή αναφερθήκατε ακριβώς στη Γροιλανδία. Αν το δούμε σαν Γροιλανδία και την πάρουμε από την ελληνική και την κάνουμε αγγλική λέξη, τι είναι? Greenland. Σωστό. Το Greenland, μεταφραζόμενο στα ελληνικά, τι σημαίνει? Πράσινη γη. Ποιοι το βάφτισαν πράσινη γη? Οι Vikings, κατά τη μετάβασή τους στην Αμερικάνικη Ήπειρο, τότε που ήταν το ισχυρό έθνος, την είδε πράσινη. Και επειδή κατοίκησε αυτό το πράσινο νησί για ένα διάστημα ώστε να μετικήσει προς την Αμερική, το ονόμασε και πράσινη γη. Αυτό έγινε λευκό στις μέρες μας. Εμείς θα το λέγαμε White Land. Δεν το λέγαμε γιατί υπήρχε η πρώτερη ονομασία. Επανέρχεται να ξαναγίνει Greenland. Δεν υπάρχει φωτογραφία εδώ δορυφόρου από την εποχή των Vikings. Τι να κάνουμε? Αυτές οι δυναμικές λειτουργίες του ίδιου του περιβάλλοντος, της ίδιας της φύσης, έχουν γίνει ξανά και οι πάγοι έχουν λιώσει και έχουν ξανά ανασυσταθεί. Βλέπετε τώρα στις Άλπεις ανακαλύπτουν πτώματα, ή ακόμα και στο Everest ανακαλύπτουν πτώματα παλαιότερων ομάδων ή οικισμούς παλαιότερους κατοικήσιμους εξαιτίας του ότι λιώνουν οι πάγοι. Μα όταν τους έκτισαν αυτοί εκεί, τους έκτισαν πάνω στους πάγους, όταν πέθαναν και σκεπάστηκαν τα πτώματα από τους πάγους, ήτανε, τι ήτανε, απλά βάθυναν? Όχι, επέρασαν έτη
με πολύ παγωνιά σκεπάστηκαν, ήρθαν τα αίτη. Είναι μια κοινή λογική. Έτσι θα ακριβώς. Έρθουν σκληρά χρόνια. Γιατί τα πιο σκληρά χρόνια των πολιτισμών είναι εκείνα τα οποία διέπονται από ψήξη. Ουέ και αλίμονο όταν θα έρθει ψήξη. Αυτή μάλιστα. Είναι και το πλέον καταστροφικό φαινόμενο της γης. Είναι η κοινή λογική που χρησιμοποιείτε για να μας δώσετε αυτά τα παραδείγματα. Από τις περιόδους θέρμανσης και αυτές δεν ήταν ποτέ μόνιμες. Η αρχαία Ελλάδα είχε θερμοκρασίες οι οποίες ήταν κατά τις υψηλότερες του σήμερα. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι ο μέσος όρος σήμερα είναι στο 0,8, στην αρχαία Ελλάδα εικάζεται ότι ήταν ένας βαθμός. Και όμως παρήγαγαν πολιτισμό. Δεν τρομοκρατούσαν. Προσπαθούσαν να επιβιώσουν, είχαν άλλου είδους προβλήματα, αλλά παρήγαγαν πολιτισμό. Και αυτός ο πολιτισμός ήταν και απόκριση του περιβάλλοντος που ζούσαν. Γυμνά αγάλματα, γυμνά τα μέρη του σώματος, λευκές κατά βάση κατασκευές, μεγάλα κτίρια για αερισμό και όλα αυτά τα πράγματα. Επομένως, υπάρχουν όλα εκείνα που καταδεικνύουν ότι αυτές οι λειτουργίες, οι δυναμικές είναι υπαρκτές. Ερχόμαστε όμως στο δεύτερο σκέλος. Εμείς ως άνθρωποι φτάσαμε από το 1800 που ήταν ένα δισεκατομμύριο ο πληθυσμός της γης, με μία αύξηση της θερμοκρασίας που την έκανε από τότε ο πλανήτης χωρίς να έχει τεχνολογία αναπτυχθεί. Τότε άρχισαν να μαθαίνουν ότι καίγεται για πρώτη φορά το πετρέλαιο. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και ο πληθυσμός της γης από ένα δις γίνεται 7 δις. Αυτή τη στιγμή αυτά τα 7 δις είμαστε ένα δυναμικό παραγόμενο προϊόν της ίδιας της φύσης, γιατί αυτή μας έκανε. Εμείς λοιπόν δυναμικά επηρεάζουμε ένα περιβάλλον. Το περιβάλλον μας ποιος είναι? Ο γύρος χώρος που ζούμε, ο γύρος χώρος που καλλιεργούμε. Όλο αυτό, καθώς το επηρεάζουμε, επηρεάζουμε και ένα παράγοντα που επηρεάζει προφανώς και το κλίμα, ή θα έλεγα τον καιρό και κατ' επέκταση το κλίμα. Σαφώς και έχουμε πλέον μικροαστικά περιβαλλοντικά δρόμενα, δηλαδή πάνω από τις πόλεις υπάρχει θερμότητα, γιατί υπάρχει μεγάλη απορρόφηση, άρα υπάρχει. Αυτό αποδίδεται μέσα στην ατμόσφαιρα. Επομένως, είναι μια νέα δυναμική. Μια νέα δυναμική που θα δώσει ένταση και στα καιρικά φαινόμενα. Όλα αυτά τα ξέρουμε. Παρόλα αυτά, θα πρέπει εμείς να κάνουμε όλα εκείνα τα οποία θα κάνουν όμορφη, καλή τη ζωή μας. Δεν μπορούμε να τα στερούμαστε κάποιοι για να τα εκμεταλλεύονται κάποιοι άλλοι. Θα πρέπει να υπάρχει μια ισότιμη ανάπτυξη των πάντων. Δεν δέχομαι εγώ ότι θα πληρώνω πανάκριβα που λέω λόγω στο πετρέλαιο, ή θα μπορώ να ταξιδέψω εγώ κάπου και κάποιος άλλος θα μπορεί να ταξιδεύει 10 φορές το χρόνο. Όχι. Θα πρέπει όλοι να έχουμε ίσα δικαιώματα, αλλά πάνω απ' όλα σεβασμός απέναντι στη φύση. Να κάνω εκείνο το οποίο έχω ανάγκη, να μετακινηθώ με τον τρόπο που έχω ανάγκη και όχι υπέρμετρα. Ακόμα όμως να σας πω και το άλλο. Νιώθουμε ότι το πετρέλαιο είναι εκείνο που κάνει τη μεγίστη καταστροφή. Μα και το ξύλο που παίρνω από τη φύση, από την ελιά που έκοψα και τη βάζω στο τζάκι μου και την καίω το χειμώνα. Και εκεί εκπέμπω διοξίδιο του άνθρακα μέσα στην ατμόσφαιρα. Είναι μέσα από τις φυσικές διεργασίες. Αυτό θα γίνεται πάντα. Απλά να το κάνω με μέτρο. Είτε είναι στο πετρέλαιο, είτε είναι στο ξύλο, είτε είναι στην ανακύκλωση των υλικών, είτε είναι στα πάντα, πρέπει να είμαι και ιδιαίτερα στη διαχείριση του νερού, γιατί εγώ προβλέπω δύο ειδών καταστροφές. Η μία είναι, όπως σας είπα, όταν θα πάμε στην περίοδο της ψήξης, που τότε θα δείτε ακρότητες, όχι τώρα. Τώρα είναι απλά για να καθόμαστε και να θαυμάζουμε. Τότε είναι που θα φοβόμαστε. Και το δεύτερο είναι η έλλειψη νερού, η λειψιδρία, η οποία πράγματι η ανισοκατανομή του νερού ανά τον πλανήτη, γιατί ξέρετε, από το σύνολο του νερού του πλανήτη δικαιούμαστε ένα κουταλάκι του γλυκού. Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτό το κουταλάκι ανισοκατανέμεται τόσο άδικα σε αυτόν τον πλανήτη, που κάποιοι το έχουμε και το καταναλώνουν. Μάλιστα. Το σπαταλάμε κυριολεκτικά, ενώ κάποιοι άλλοι κάνουν χιλιόμετρα ολόκληρα για να βρουν, να πιούν και να επιβιώσουν. Τουλάχιστον... Αυτή λοιπόν η ανισοκατανομή δεν διορθώνεται τόσο εύκολα και θα πρέπει λοιπόν να δείχνουμε σεβασμό απέναντι σε αυτή τη φύση και μόνο με τα μέτρα του σεβασμού, τα ενσυνείδητα μέτρα σεβασμού, μπορούμε να πηγαίνουμε μπροστά. Και όχι να είμαστε μόνοι μας στο φόβο, στην ανησυχία. Και αυτό που σας έλεγα πριν, οι επαναστάσεις με τα πράσινα γυλαίκα της Γαλλίας, με τις επαναστατικές τάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στον ευρωπαϊκό χώρο, με αυτόν που κατηγορούν τον Τραμπ, όπως και αν τον κατηγορούν, δεν ήμουν ποτέ φίλος αυτής της πολιτικής. Στην Αυστραλία που χάθηκαν οι εκλογές, που είχαν επενδύσει οι εργατικοί στο κομμάτι το περιβαλλοντικό, ο κόσμος αρχίζει και αντιλαμβάνεται. Οι επαναστάσεις, όπως σας έλεγα τώρα, με τα πράσινα γυλαίκα στη Γαλλία είναι εξαιτίας της επιβολής των πράσινων φόρων. Κάπου δεν αντέχει ο κόσμος. Έχει τα τόσα του προβλήματα και θα πρέπει να πληρώνει και για τα ταξίδια των άλλων.
επειδή θα πρέπει να βρούνε εκείνοι, να εισάγουν ένα νέο φόβο στις κοινωνίες. Εκεί είναι το λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος. Ποτάμι είσαστε ούτως ή άλλως, ρωτούσατε και απαντούσατε μόνο σας, με διευκολύνατε τα μέγιστα, δεν έχω να πω. όχι, μια χαρά. Τα είπατε όλα όμως. Προλάβατε όλες τις ερωτήσεις, γιατί το πήγατε έτσι ώστε να δώσετε τις απαντήσεις. Κρατάω λοιπόν και τους δικούς σας τους φόβους, αλλά κυρίως κρατώ αυτή την ανισορροπία, την οποία μας πουλούν αυτή την ώρα ο καθένας για το δικό του το μέτρο, το λόγο, κατά το δοκούν, την τσέπη, την πολιτική γραμμή και όλα τα υπόλοιπα. Ας είμαστε προσεκτικοί και ας σεβόμαστε αυτό το οποίο έχουμε, τον αέρα που αναπνέουμε. Αυτό ακριβώς. Εκείνο που μάθαμε σήμερα από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί η κινδυνολογία περισσεύει στις μέρες μας. Ευχαριστώ, νομίζω, κύριε Λέκα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς.